Μαρία Παναγιωτάκη μαζί μας, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος. Μαρία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Κι εγώ. Και καμαρώνω. Καμαρώνω, ειλικρινά σου το λέω από την καρδιά μου αυτό, καμαρώνω που υπάρχει στον τόπο μου μια τέτοια εκπομπή. Σου μιλώ εντύμως, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας τι κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πόσο μας κουράζουν εκπομπές οι οποίες ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα, τα οποία σπάνια είναι ποιοτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γιατί δεν είμαι μόνη μου σε όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που όλοι μαζί το στείνουμε, το οργανώνουμε και το παρουσιάζουμε. Και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ για να δώσουμε νόημα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Είπαμε να πιάσουμε ένα δύσκολο θέμα σήμερα. Ένα θέμα που για σένα είναι κομμάτι της δουλειάς σου, είναι κομμάτι χρόνων από τη ζωή σου την ίδια. Βλέπουμε ότι έρχονται στο φως πολλές περιπτώσεις, πολλά περιστατικά κακοποίησης. Μιλάμε για τους θύτες, μιλάμε για τα θύματα και είναι σαν να έχουμε ξεχάσει πώς είναι το ίδιο το θύμα, και ειδικά όταν αυτό είναι παιδί, αλλά και ενήλικας. Είναι το ίδιο, αν όχι το ίδιο, είναι αρκετά δύσκολο για τις δύο περιπτώσεις. Πώς είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι, είτε πρόκειται λοιπόν για παιδιά είτε για ενήλικες, αποφασίζουν να ανοίξουν την ψυχή τους και να φωτίσουν, να βγάλουν από μέσα τους αυτό το πολύ βαθύ τραύμα της κακοποίησης, του βιασμού, οποιαδήποτε μάλλον μορφή κακοποίησης. Από εκεί και μετά, τι γίνεται? Τελειώνει για αυτούς? Δεν τελειώνει. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι οι γνώσεις που έχει ο πολλής κόσμος για την κακοποίηση είναι αποσπασματικές και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει ασχοληθεί, γιατί δεν έχει μάθει αρκετά. Για να κατανοήσουμε λιγάκι το πώς λειτουργεί ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί, ίσως χρειάζεται πρώτα να πούμε ότι η κακοποίηση ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε αφανή αριθμό εγκληματικότητας. Δηλαδή, αναφερόμαστε σε εγκλήματα τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα εξαιτίας της φύσης τους. Μπορούμε να φανταστούμε ένα παγόβουνο και στην κορυφή του παγόβουνου, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκονται τα εγκλήματα τα οποία έχουν βγει στο φως. Με άλλα λόγια, αυτά που ξέρουμε είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά σε εκείνα που δεν ξέρουμε, δυστυχώς. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό της φύσης αυτών των εγκλημάτων που τα αφήνει κάτω από την επιφάνεια? Καταρχήν, είναι εγκλήματα στα οποία ο θύτης, ο δράστης, δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το θύμα του. Παγιδεύει το θύμα του, με το οποίο έχει συνήθως μια πολύ στενή και οικία σχέση. Δηλαδή αυτό το οποίο φανταζόμαστε και μαθαίναμε και από παιδιά, ο άγνωστος κύριος με τις καραμελίτσες που θα περιμένει έξω από το σχολείο και πολύ πιθανόν θα μας αποπλανήσει και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και προσεκτικές, δεν υπάρχει ακριβώς έτσι. Είναι κάποιος από το οικείο περιβάλλον που το γνωρίζουμε, τον εμπιστευόμαστε, τον αγαπάμε, θεωρούμε ότι θέλει το καλό μας. Αυτός λοιπόν ο κύριος, αναφέρομαι τώρα σε αρσενικό, γιατί αυτό καταδεικνύουν και οι έρευνες, έτσι. Είναι κυρίως, βέβαια, είναι συντριπτικά μεγαλύτερο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό το γένος. Αυτός ο κύριος λοιπόν παγιδεύει το θύμα του, δημιουργώντας μία σχέση στενή, όπως είπαμε, που προϋπάρχει, η οποία οδηγεί το θύμα στην κάλυψη των πράξεών του γύρω από ένα μυστικό. Θεωρεί λοιπόν ότι, αντιστρέφοντας κάποιες αξίες, και ποιες είναι εδώ οι αξίες που αντιστρέφονται, η σχέση, η στενή και η οικία, δομείται πάνω στην αγάπη, στην εμπιστοσύνη, στην κατανόηση, στη στοργή. Η αντιστροφή των αξιών σημαίνει ότι πάβω πια να είμαι εκείνος ο οποίος σε φροντίζει, αλλά κακοποιώντας σε πείθω ότι είσαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία κι εσύ, πολύ πιθανό να το θέλεις κιόλας. Και όλο αυτό είναι ένα μυστικό ιερό που θα πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί αλλιώς? Γιατί διαφορετικά υπάρχουν αντίπεινα που αφορούν και τους ανθρώπους που αγαπάς. Είσαι κι εσύ υπεύθυνος για αυτό που μας συμβαίνει. Δεν πρόκειται να σε πιστέψουν γιατί είσαι ένα παιδί και δεν είσαι αξιόπιστος μάρτυρας, ούτε ένα πρόσωπο το οποίο στην κοινωνία θα γίνει πιστευτό, θα σε αμφισβητήσουν. Εγώ είμαι σε μια θέση εξουσίας. Δηλαδή, κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτή η ασυμμετρία που υπάρχει στη δύναμη. Ναι. Εκείνος λοιπόν που έχει την εξουσία μπορεί να ορίζει τα πράγματα και μπορεί να καθοδηγεί και να κατευθύνει το θύμα του σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Σε όλες τις κακοποιητικές σχέσεις ισχύει αυτό? Σε όλες. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Ναι. Βρίσκεται λοιπόν σε μια θέση η οποία του επιτρέπει να υποτάσσει το θύμα του και
να έχει μια κοινωνική αναγνώριση, πολύ συχνά και άλλου είδους αναγνώριση, που μπορεί να είναι και οικονομική καταξίωση, ναι, κάποιες φορές και πολιτική, και το έχει φανεί. Και τον καθιστά και υπεράνω πάσης υποψίας την ίδια βέβαια, στιγμή. Βέβαια. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συγκάλυψης αυτών των περιστατικών και υπάρχει και μια δυσκολία να υπάρξει μέσα από την, αν θέλεις, από το στενό περιβάλλον, να υπάρξει μια διάθεση για να βγει στο φως όλο αυτό. Να μην υπάρξει αυτή η διάθεση. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Ναι, συγκάλυψη αυτό είναι... σημαίνει ότι ξέρω ότι κάτι έχει συμβεί, ναι, ξέρω το περιστατικό, mm-hmm, και αποφασίζω, mm-hmm, να το κουκουλώσω. Γιατί, γιατί μπορεί να σκέφτομαι πόσο θα στιγματιστεί η οικογένεια. Κοίταξε, ο στιγματισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με την κοινωνία. Δηλαδή, ναι, η ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ συντηρητική και αν μιλήσουμε τώρα και για μικρές κοινότητες που υπάρχουν στην περιφέρεια, ακόμα περισσότερο. Ναι. Αλλά στη δομή της και στον τρόπο οργάνωσής της είναι μια συντηρητική κοινωνία. Είναι μια κοινωνία φοβική, που δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό της και πάρα πολύ ανώριμη, έτσι. Mm. Λοιπόν, αυτή η κοινωνία φυσικά και δεν προστατεύει τα θύματα, γιατί αντιμετωπίζοντας μια τέτοια εικόνα, μια εικόνα κακοποιητική, είναι στην ουσία σαν να υποσκάπτει τα ίδια της τα θεμέλια. Έτσι. Αυτό που θέλει είναι να επιβεβαιώσει τον εαυτό της και τη δική της την κυριαρχία. Άρα, mm, από τη στιγμή που εμπλέκονται, και αυτό το δείχνουν, τα λιγοστά περιστατικά, λιγοστά σε σχέση με τον αριθμό που θεωρούμε ότι είναι ο κρυφός. Ναι. Τα λιγοστά περιστατικά που βγαίνουν στη δημοσιότητα αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Το ότι υπάρχει μια διαδικασία συγκάλυψης, υπάρχει μια διαδικασία υποστήριξης του θύματος, του θήτη, και μια διαρκής αμφισβήτηση και αποδόμηση του θύματος, το οποίο θύμα, ιδιαίτερα όταν είναι παιδί, αφορά και τους ενηλίκους και πολύ σωστά το είπες αυτό, αλλά η ανηλικότητα είναι εύθραυστη και ευάλωτη. Είναι παιδιά και ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τα παιδιά. Τα παιδιά βιώνουν μία πλήρη ψυχική αποδόμηση, μία αποδιοργάνωση και βιώνουν επίσης έναν υπέρμετρο πόνο. Η σεξουαλική παραβίαση είναι η ύψιστη παραβίαση των ανθρώπινων, mm-hmm, δικαιωμάτων, έτσι, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι μια αποδόμηση της ανθρώπινης ψυχής. Και ζητάμε από αυτό το παιδί να αποκαλύψει, να μοιραστεί πού. Καταρχήν, μιλώντας για παράδειγμα στη μητέρα, ξέρεις τι δείχνουν οι έρευνες, ότι οι μισές μητέρες δεν τα πιστεύουν τα παιδιά. Θεωρούν ότι είναι υπερβολές αυτά που τους λένε, ότι είναι φαντασίες. Θεωρούν ότι τα παιδιά δεν είναι, ναι, ότι έχουν μια πάρα πολύ ισχυρή φαντασία. Κλείνουν τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν ψυχικά και να δουν μέσα σε αυτό και το, ναι, δικό τους, ναι, ρόλο, και προτιμούν να το έχουν στην άκρη. Από την άλλη, το παιδί, βιώνοντας όλη αυτή την κατάσταση, θεωρεί ότι η σιωπή είναι μια καταφυγή, είναι μια προστασία. Δηλαδή, χρησιμοποιεί το μηχανισμό της απόθυσης, που είναι ένας ψυχολογικός μηχανισμός, που ψυχικά λιγάκι ανακουφίζει. Mm. Δηλαδή, το αφήνω πίσω μου, δεν έρχομαι μπροστά σε αυτό να το αντιμετωπίσω, κάνω πως το ξεχνάω, mm, μαθαίνω, είναι μια τέχνη αυτό, mm, μαθαίνω πως να μην θυμάμαι. Κάνω λοιπόν πως το ξεχνάω για να το αντέξω. Όταν έρχεται λοιπόν ένα σύστημα, για να έρθω στην ερώτησή σου που είναι πολύ κέρια, το οποίο σύστημα είναι οργανωμένο και κατασκευασμένο από ενήλικες για ενήλικες, ναι, ξεχνάει την ανηλικότητα, την οποία δεν την προστατεύουμε με τίποτα, έτσι. Αυτό φαίνεται, mm-hmm, εμπράκτος. Το να βλέπουμε τώρα μια ευκαιριακή και μια αυτές τις πρόσφατες αποκαλύψεις, οι οποίες μας συνταράσουν όλους και βεβαίως και την κοινωνία την έχουν βάλει σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, έτσι. Αυτή είναι μια ευκαιριακή κατάσταση. Δηλαδή, συσπυρωνόμαστε όλοι υπέρ της ανηλικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και μακάρι να μπορέσει να εφαρμοστεί και η νομοθεσία και να γίνουν κάποιες πράξεις, έτσι. Αλλά είναι όντως ευκαιριακό. Γιατί ακόμα και τώρα, πρόσεξε να δεις,
η στροφή της κοινής γνώμης είναι προς την αυστηροποίηση της ποινής. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αυστηρές ποινές που το αντιλαμβάνουμε αυτό πλήρως, αλλά δεν είναι προς την προστασία του θύματος. Δεν είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα θύματα και σε αυτό το σύστημα που τα κατακρεουργεί, που είναι δευτερογενώς κακοποιητικό. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό το πράγμα, για να καταλάβει ακριβώς ο κόσμος, όταν λες σύστημα, σε τι ακριβώς αναφέρεσαι. Και θέλω να εξηγήσουμε πώς έχει η διαδικασία και πώς θα έπρεπε κανονικά να είναι από τη στιγμή που ένα παιδί αποφασίσει να μιλήσει. Mm. Ξεκινάει ένας γολγοθάς. Mm. Όχι μόνο για να πείσει αν ισχύουν αυτά που λέει, αλλά για να βιώσει και να ξαναβιώσει υπό τις πιο ακατάλληλες συνθήκες την διαδικασία και το τραύμα του. Mm. Αυτό είναι αλήθεια. Φτάνει λοιπόν στο σημείο να αποκαλύψει. Από εκεί και πέρα τι συμβαίνει. Αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα στην πράξη είναι το εξής. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή η προανάκριση, η κύρια ανάκριση, η πραγματογνωμοσύνη, η ιατροδικαστική εξέταση κλπ. Βάζουν το παιδί σε μια διαδρομή συνεχούς αναφορά στο γεγονός. Αυτό δηλαδή, από μόνο του, Μαρία, είναι σκληρό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Επανατραυματίζεται κάθε φορά που επανέρχεται σε αυτό το οποίο του συνέβη. Λέει και ξαναλέει τα ίδια πράγματα, όχι μία φορά. Μπορεί να τα πει 14 φορές. Και τα λέει πού? Τα λέει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πιέσουν το παιδί, μπορεί να κατευθύνουν και να καθοδηγήσουν με τις ερωτήσεις που θα του κάνουν, δεν αναγνωρίζουν και την μη λεκτική έτσι, σηματολογία του παιδιού και σημειολογία του παιδιού, ναι, γιατί και έτσι τα παιδιά μιλάνε με πολλούς τρόπους. Φαντάσου ένα παιδί να πηγαίνει, για παράδειγμα, στην αστυνομία για να καταθέσει. Ωραία. Αυτό το παιδί περνάει σε αυτό το κτίριο το στρεσογόνο και το αυστηρό, ανάμεσα από ένστολους. Τη στιγμή εκείνη μπορεί να προσάγεται ένας εγκληματίας, ο οποίος είναι με τις χειροπέδες. Είναι τρομοκρατημένο το ίδιο και είναι ψυχικά αποδομημένο και καλείται να μιλήσει για ό,τι χειρότερο του συνέβη σε έναν ή περισσότερους άγνωστο άνθρωπο, ο οποίος θα του απαντήσει ακολουθώντας μια συγκεκριμένη δική του, αν θέλεις, και αυτοσχεδιαστικά ή ερασιτεχνικά μέθοδο, που θα επαναληφθεί ξανά και ξανά. Δηλαδή, θα επανακληθεί το παιδί να καταθέσει και θα επανακληθεί γιατί μπορεί κάτι να ξεχάσαμε, γιατί ίσως θέλουμε μια διευκρίνηση, γιατί κάτι πρέπει να το ξαναδούμε. Κάθε φορά όμως που θα μιλήσει για αυτό το γεγονός, έχουμε μια εκ νέου, έτσι θα λέγαμε, σαν να μολύνεται ξανά η ίδια του η μνήμη. Αυτό είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο. Δηλαδή υπάρχει μια επαναμόλυνση, θα λέγαμε, όσο κι αν ακούγεται μη δόκιμος ο όρος, της μνήμης του. Που σημαίνει? Μιλώντας και μιλώντας ξανά. Φθήρεται, ατονεί. Δηλαδή, άρα μπορεί να το περιγράψει λίγο διαφορετικά. Μπορεί να το περιγράψει λίγο διαφορετικά. Και αυτό στη γλώσσα τη συγκεκριμένη, η οποία η ανέβρεση της αλήθειας είναι εδώ το ζητούμενο. Ναι. Και η ανέβρεση της αλήθειας, πολλές φορές, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να έχουμε αποδείξεις, χρειάζεται να έχουμε βρήματα. Μας το πες έτσι, τώρα μας το λες αλλιώς. Ποιο είναι το σωστό? Το παιδί αισθάνεται ότι λέει πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν ή ίσως δεν λέει το σωστό, κατά τη δική του αντίληψη. Άρα επανατοποθετείται. Συχνά ανακαλεί και ανακαλεί, γιατί ο δράστης, όπως είπαμε, είναι ένα πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος που το αγαπάει. Μπορεί να είναι και γονιός του. Και είναι πολύ επώδυνο το να το δει να πηγαίνει, να δει το γονιό του να πηγαίνει στη φυλακή. Είναι για το ίδιο το παιδί περισσότερο ισορροπιστικό, όπως το βιώνει ψυχικά, το να μην διαταράξει έτσι τα πράγματα όπως υπάρχουν, έτσι όπως έχουν δομηθεί. Τις ισορροπίες όπως τις ξέρει. Το φοβάται. Είναι άγνωστο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο και να του δημιουργήσει περισσότερο επώδυνες διαδρομές. Όλο αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ωφέλιμο για τον ψυχισμό του παιδιού και όλες οι χώρες, ας τις πούμε, του δυτικού πολιτισμού, αν και ο όρος ίσως να μην είναι και τόσο αποδεκτός πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε όλοι ποιες εννοούμε, αλλά και λιγότερο δυτικότροπες χώρες, ακολουθούν ένα άλλο σύστημα. Το οποίο όχι πλέον σύστημα αυτό. Τι,
τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει, πώς προσεγγίζει τις περιπτώσεις αυτές. Mm. Το σύστημα αυτό ποιο είναι? Είναι να ξεκινήσω ίσως καλύτερα από τη χώρα μας, η οποία έκανε μια προσπάθεια θεσμικά, μέσα από το νομικό της πλαίσιο, να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα. Mm. Υπήρξε λοιπόν για χρόνια μια διεπιστημονική ομάδα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΚΕΣΑΘΕΑ, μία επιτροπή, ένα όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που μελέτησε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ανηλικότητας και με αυτό που ονομάζεται φιλική προς τους ανηλίκους δικαιοσύνη, με βάση τα δικαιώματα πάντα του παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση κλπ. Οι άνθρωποι λοιπόν που δούλεψαν πάνω σε αυτό, ακολουθώντας όπως είπαμε τα διεθνή πρότυπα, κατέληξαν στη δημιουργία των σπιτιών του παιδιού. Τι είναι τα σπίτια του παιδιού? Όπως λέγονται, αυτοτελή γραφεία προστασίας ανήλικων θυμάτων, σπίτια του παιδιού. Να. Είναι σπίτια, και το λέω γιατί θα πρέπει λίγο να το φανταστούμε έτσι, σαν έναν χώρο πιο ζεστό, πιο ανθρώπινο, στο οποίο προσέρχεται το παιδί για να καταθέσει. Πηγαίνουν λοιπόν τα παιδιά στο σπίτι του παιδιού για να καταθέσουν σε έναν εξειδικευμένο επιστήμονα μία μόνο φορά. Πώς θα γίνει αυτό? Θα βιντεοσκοπηθεί η κατάθεση. Θα βιντεοσκοπηθεί με ένα ειδικό σύστημα. Ο ειδικός επιστήμονας θα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο διαμορφωμένο έτσι με μια επίσης ζεστασιά και πιο ανθρώπινο, ένα πιο χώρο ανθρώπινο, που θα νιώσει πιο οικία. Και στο διπλανό χώρο θα βρίσκεται και ο εισαγγελέας με ανακριτικές αρχές, ναι, είτε με διπλό τζάμι καθρέφτη, είτε με διπλή οθόνη. Θα βλέπει δηλαδή από την οθόνη τη μαρτυρία του παιδιού, ναι, την εξέτασή του, δικανική εξέταση είναι ο όρος. Και από εκεί και πέρα μπορεί να ενημερώνει και τον ψυχολόγο τι ερωτήσεις θα πρέπει να του γίνουν ώστε να οδηγήσουν όλα αυτά στην ανέβρεση της αλήθειας. Και ο επιστήμονας ακολουθεί ένα πρωτόκολλο εξέτασης, συγκεκριμένο. Δηλαδή, τα βήματα προσέγγισης του παιδιού είναι τυποποιημένα και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό. Προσεγμένα, σε εισαγωγικά, ώστε να βοηθήσει και το ίδιο το παιδί και να μην το επανεκθέσει πάλι σε μια τραυματική εμπειρία. Μία μόνο φορά. Αυτή η βιντεοσκόπηση χρησιμοποιείται και στην ακροαματική διαδικασία, στο δικαστήριο. Ναι. Δεν χρειάζεται το παιδί να επανέλθει. Αυτό, Μαρία, εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό θεσμοθετήθηκε το 2017. Υπήρξαν 5 σπίτια του παιδιού στην Ελλάδα, ανάμεσα στις πόλεις και το Ηράκλειο, με σκοπό να καλύπτει ολόκληρη την Κρήτη. Μισθώθηκε το κτίριο. Αποσπάστηκε ο ειδικός επιστήμονας, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμουν εγώ εκείνη που ανέλαβε αυτό το ρόλο. Για ένα λοιπόν ολόκληρο χρόνο που ήταν η απόσπασή μου, αναλώθηκα σε διαδικασίες γραφειοκρατικές, προσπαθώντας να πείσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για να λειτουργήσει. Απόφαση του Υπουργείου δεν ήταν η λειτουργία του σπιτιού? Απόφαση του Υπουργείου ήταν, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χρειαζόταν να τρέξουν κάποια πράγματα, γιατί αυτό το σπίτι ήθελε κάποια έπιπλα. Ήθελε το σύστημα βιντεοσκόπησης. Okay. Ήθελε μια διαμόρφωση. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία και την απαραίτητη λειτουργία, εντωμεταξύ ίσως χρειάζεται να πω ότι υπήρχε και ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο είχε δεσμευτεί για αυτή τη δουλειά. Δεν χρειαζόταν. Γιατί δεν προχώρησε? Διότι δεν άκουγαν τα ανθρώπινα αυτιά. Δηλαδή, πέρα από τους μηχανισμούς που είναι δίσκαμπτοι και πάρα πολύ δύσκολοι στη λειτουργία τους στο ελληνικό δημόσιο, οι άνθρωποι δεν είχαν διάθεση, μάλλον, αυτό συμπεραίνω εγώ, έτσι, αυτό από το βίωμά μου. Η μη λειτουργία μόνο στο Ηράκλειο, στις υπόλοιπες πόλεις λειτουργήσε? Πουθενά δεν λειτουργήσε ακόμα. Πουθενά δεν έχει ακόμα λειτουργήσει. Πόσο ανάγκη έχει το Ηράκλειο και η Κρήτη ένα τέτοιο γραφείο? Πόσα πια περιστατικά κακοποίησης έρχονται να καταγγείλουν ανήλικα παιδιά? Πολύ λυπάμαι, Ανδριανή μου αγαπημένη, αλλά η Κρήτη είναι μια περιοχή που είναι από τις πρώτες σε ζητήματα κακοποίησης. Που φτάνουν στις αρχές. Που φτάνουν. Εντάξει, το μεγαλύτερο περιστατικό, ή αν θέλεις το μεγαλύτερο, γιατί δεν ήταν ένα περιστατικό, αλλά ήταν επαναλαμβανόμενες οι κακοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, είχαν να κάνουν με το, αν θυμίσω, ας πούμε, νομίζω ότι ήταν το 2011-12, το περιστατικό του Ρεθύμνου, που θυμόμαστε, ναι, που θυμόμαστε έτσι, αυτή τη σωρία γεγονότων, όπου δείχνουν βέβαια ότι στην προκειμένη περίπτωση και η ποινή ήταν αρκετά αυστηρή, αν θυμάσαι, ήταν 401 χρόνια, πολύ χαρακτηριστική. Το αποτέλεσμα ποινή, ποιο ήταν? Αλλά το αποτέλεσμα ήταν στα 8 χρόνια να έχουμε μία αποφυλάκηση, αλλά μετά, μέσα από το δευτερογενός, ας πούμε, στο εφετείο, νομίζω ότι επανήλθε
Μαρία, στη φυλακή, το έτσι. Κομμάτι του θήτη είναι ένα άλλο πολύ άλλο μεγάλο θέμα, κομμάτι. Ναι. Ξαναπάμε λοιπόν στα θύματα. Mm, mm. Τα θύματα, είτε αυτής της υπόθεσης, είτε κάποια άλλη από τις τόσες που αφορούν στην Κρήτη ή αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη αυτού που ζούμε, περνούν αυτές τις διαδικασίες. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ξανά εκτεθειμένα στα μάτια όλων αυτών των ανθρώπων, ξαναζούν και ξαναβιώνουν. Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει βιώσει ένα τέτοιο τραύμα στη ζωή του, μπορεί να ορθοποδήσει, δεν ξέρω τι ρήμα να χρησιμοποιήσω, μπορεί να συνέλθει κάποια στιγμή, μπορεί να επουλώσει, λίγο να μαλακώσει το τραύμα και να μπορέσει να συνεχίσει. Κοίταξε, όλοι έχουμε παιδική ηλικία. Για μερικούς ανθρώπους η παιδική ηλικία δεν βιώθηκε. Αυτό είναι αλήθεια και είναι τραγικό αυτό. Είναι μια ερώτηση η οποία εντάσσεται και στους μύθους της κακοποίησης. Υπάρχουν πολλοί μύθοι στην κακοποίηση. Όπως ο μύθος ότι ο δράστης είναι άγνωστος, όπως ο μύθος ότι αν συμβεί σε ένα αγόρι αλλάζει σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως ο μύθος ότι είναι ένα τραύμα το οποίο δεν το ξεπερνάς ποτέ. Ευτυχώς τα παιδιά έχουν προσαρμοστικότητα και δείχνουν οι έρευνες ότι μέσα από ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να λειτουργήσουν στη ζωή ως υγιείς ενήλικες, κουβαλώντας βέβαια το τραύμα τους, έτσι, αλλά μέσα από μια διαδικασία συνεχούς θεραπείας, η οποία θα φέρει την επούλωση της πληγής. Δηλαδή, είμαι αισιόδοξη σε αυτό, γιατί αυτό δείχνουν οι έρευνες, ότι αυτό το τραύμα μπορεί να προστατευτεί και μπορεί, αν θέλεις, να αγκαλιαστεί μέσα από πολύχρονη διαδικασία. Έτσι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία, μεγάλη και βασική υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και των τοπικών αρχών. Εμείς αναφερθήκαμε στην Κρήτη και θα εστιάσω σε αυτό, σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ελλάδας. Τώρα που ζούμε αυτές τις αποκαλυπτικές εποχές, τώρα που μπαίνει και η πολιτεία στη διαδικασία να αλλάξει από το νομικό πλαίσιο τη διαπαιδαγώγηση και να φέρει στο φως περιστατικά και να βοηθήσει να δώσει δύναμη, να παροτρύνει κόσμο πια να μιλήσει, να μην και σήμερα το Πρωθυπουργό να ανακοινώνει το metoo.gr, ένα site στο οποίο μπορείς να μπεις, στο οποίο μπορείς να ενημερωθείς, να δεις πώς θα βοηθηθείς, θα υπάρξει αντίστοιχη πλατφόρμα για να μπεις να κάνεις απευθείας καταγγελία. Φτάνουμε σε αυτό. Πρέπει να πάμε και στην επόμενη μέρα, να πάμε και στην επόμενη συνθήκη. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Έχει γίνει δουλειά. Και αυτό γιατί δεν έχει εφαρμοστεί? Μήπως γιατί δεν είχαμε περιστατικά? Δυστυχώς η πραγματικότητα μιλάει για εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά να διαχειριστούμε. Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα μία λύση και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό. Κοίταξε, Ανδριανή, εγώ θα ήθελα πολύ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός γιατί δεν έχουν λειτουργήσει τα σπίτια του παιδιού. Έχουν γίνει δύο επερωτήσεις στη Βουλή. Υπάρχει ειδική επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ. Είναι υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η οποία κάνει συνεχώς ελέγχους στη χώρα μας και μας τραβάει το αυτή γιατί δεν εφαρμόζουμε τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Είμαστε υπόλογοι. Και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε υπολογιστή στα παιδιά μας. Ο Ερντογάν έχει 33 σπίτια του παιδιού στην Τουρκία. Αυτό κάτι σημαίνει, γιατί ξέρουμε ποια είναι η πολιτική του και ξέρουμε και ποια είναι η φιλοσοφία του. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί. Υπήρξε ένα πόρισμα του συνηγόρου του παιδιού που είναι καταπέλτης, που μιλάει για τα σπίτια του παιδιού και για την ολιγορία της πολιτείας και για την αδιαφορία των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, σταυρωμένα χέρια. Εδώ, λοιπόν, η πραγματικότητα όμως ζητάει άλλη διαχείριση. Ζητάει άλλη διαχείριση, αλλά ούτε εσύ ούτε εγώ βρισκόμαστε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όταν είσαι μια κυβέρνηση, όταν είσαι μια πολιτεία, είσαι ένα κράτος, είσαι μια αρχή που λες έλα μίλα, έλα εδώ και εγώ θα σε προστατέψω, θα σου δώσω φωνή, θα πρέπει να σκεφτείς και πώς θα φροντίσεις αυτόν τον άνθρωπο αφού του μιλήσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς απλά τον άλλον να τον φωνάξεις και να του πεις «Έλα, γδίσου μπροστά μας και δείξε μας τι σου έχει συμβεί και απλά να σε αφήσω σε αυτό». Θα πρέπει να βρω έναν τρόπο και να σε
ξαναντήσω, να σε ζεστάνω και να σε βοηθήσω. Να είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αποδομούνται τα θύματα, η προσωπικότητά τους, ιδίως όταν είναι παιδιά. Ναι. Και για τις περισσότερες τις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για ασέλγειες. Δεν είναι δηλαδή η παραβίαση της σεξουαλικής ελευθερίας ολοκληρωτική. Μιλάμε για ασέλγειες και εκεί δεν υπάρχουν παθογνωμικά ευρήματα. Ναι. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Είναι ο θήτης και το θύμα μόνοι τους. Και αυτό δεν το κάνει λιγότερο επίπονο για αυτούς, για κάνει, τα θύματα. Αλλά, η παραβίαση έχει γίνει, μπορεί να μην έχει γίνει πράξη αυτή καθεαυτή. Το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης έχει συγκεκριμένες αρχές και σου λέει: εγώ θέλω κάποιες αποδείξεις για να μπορώ να στηρίξω. Να δέσω, όπως λένε και στη γλώσσα τους, ναι, την υπόθεση αστυνομική. Σωστά, έχει μια βάση δίκιο, όλο αυτό. Έχουν δίκιο σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, είναι τέτοια η φύση αυτού του εγκλήματος, αυτού του κακουργήματος, που δεν μπορείς να έχεις ευρήματα. Δεν μπορείς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα που είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστεί κανείς σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές παραβιάσεις. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Παρ' όλα αυτά, φυσικά και πρέπει να μιλάμε, γιατί ανοίγει ένας δρόμος και αν θέλουμε να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί παρά το ότι το πώς παρουσιάζονται τα θέματα αυτά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες και το πώς στρέφεται η προσοχή της κοινής γνώμης προς άλλες διαδικασίες, το θέμα της συγκάλυψης, το οποίο με ρώτησες αρχικά, να μην μας αποπροσανατολίσει από το θέμα μας, το βασικό και το κύριο και το κυρίαρχο, που είναι η προστασία των θυμάτων. Ένα θύμα για να μιλήσει, να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει, το έχει κάνει μετά από πολύ πόνο. Έχει σκάψει στην ψυχή του βαθιά και είναι μια εξόρυξη πραγματική. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ιερή πραγματικά αποκάλυψη, θα πρέπει να σταθούμε με σεβασμό προς τη δικαιοσύνη. Ναι, αλλά να έχουμε μια ισορροπία, η προστασία της ανηλικότητας από τη μια, η ανέβρεση της αλήθειας από την άλλη. Με σεβασμό και στις δύο περιπτώσεις, όμως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τελευταία κουβέντα, για την τελευταία τοποθέτηση που έκανες. Πραγματικά, γιατί η γνώμη σου έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, λόγω ακριβώς της ιδιότητας σου επαγγελματικής, της εμπειρίας σου, της τριβής της καθημερινής, με ζητήματα δύσκολα και σημαντικά. Και εύχομαι την επόμενη φορά, Μαρία, που θα με πάρεις τηλέφωνο, θα είναι να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, κινήθηκαν λίγο οι διαδικασίες. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία μου.